Ναι, από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης, εδώ από το ρολόι απέναντι, Βαγγέλη. Τα πράγματα λοιπόν με τον κορονοϊό στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δεν πάνε καλά, γιατί επί 7 με 8 συνεχόμενες ημέρες τα κρούσματα περνάνε κατά πολύ το μέσο όρο που είχαμε τον προηγούμενο μήνα, και καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και προβληματισμό στους λοιμοξιολόγους. Και φυσικά, Βαγγέλη, πρέπει να πούμε ότι είναι πολλά τα ενεργά κρούσματα αυτή τη στιγμή στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ειδικά στους Δήμους Ιορδέας και Κοζάνης. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα το απόγευμα ο κ. Καρδαλιάς θα κάνει 6 ώρα ανακοινώσεις, αλλά δεν βλέπουμε από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν βλέπουμε ότι ο νομός Κοζάνης θα πάει στο βαθύ κόκκινο, είτε κάποιος από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να μπουν στο βαθύ κόκκινο. Ναι. Αρκετά κρούσματα υπάρχουν και στην πόλη των Σερβίων, από ό,τι μας πληροφορούν, και φυσικά και στο Βόλιο κάποια κρούσματα τα οποία ανησυχούν τους κατοίκους, αλλά και μεμονωμένα σε κοινότητες. Υπάρχει μια πληροφορία μέχρι στιγμής που δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί, ότι κάποιες από τις κοινότητες ίσως περιοριστούν λίγο περισσότερο, όπως έγινε με την κοινότητα Γαλατινής, η οποία βρίσκεται ήδη σε καραντίνα. Μάλιστα. Το ζήτημα ποιο είναι? Αυτό που ανησυχεί τους λοιμοξιολόγους είναι η κατάσταση των νοσοκομείων. Ως γνωστόν, η ΜΕΘ και της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας έχουν πλέον, είναι στα ωριά τους. Κρεβάτια έχουμε κάποια στον Ποδοσάκιο, στην Κοζάνη όμως, στο νοσοκομείο Κοζάνης του Μαμάτσου υπάρχει, από ό,τι με ενημερώνει, η πληθώρα κρεβατιών. Και βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα ότι πολύ βαριά περιστατικά μεταφέρονται και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δεν μένουν δηλαδή εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Πηγαίνουν και σε κυρίως στα κεντρικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, επειδή εκεί έχουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία. Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα του κορονοϊού, Βαγγέλη. Τώρα αποφασίζει η κυβέρνηση θα γίνει με τον Απρίλιο, με την καραντίνα Μαρτίου-Απριλίου. Από ό,τι φαίνεται, δεν μας ήρθε ακόμα ανακοίνωση. Σήμερα θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα σχολεία. Οι πληροφορίες μας μέχρι στιγμής λένε ότι θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και αλλαγή ώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Σωστό. Τελευταία, αλλά υπάρχει μια τέτοια για να ξέρει ο κόσμος να μην μπερδευτεί. Επίσης, Βαγγέλη, να πούμε ότι με τα σχολεία υπάρχει ένα θολό το οποίο αναμένουμε τον κύριο Χαρδαλιά να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει το απόγευμα στις 6. Όπως επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, Βαγγέλη, και με τις αναστολές εργασίας, αλλά και με τα ενίκια Μαρτίου. Ποιοι θα δικαιούνται το 40%, ποιοι θα δικαιούνται το 100% να δικαιολογείται το ενίκιο όταν το δίνει δηλαδή το δημόσιο. Υπάρχει μια δυστοκία στην ελληνική κυβέρνηση για το πώς πρέπει να δώσει τα χρήματα από τα δύο τελευταία. Τα δύο τελευταία που ανέφερες, Μιχάλη, είναι πάρα πολύ σημαντικές ειδήσεις που περιμένουμε να ακούσουμε. Αφορούν πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Από τη μία, όπως είπες, υπάρχει η δυστοκία η οικονομική της κυβέρνησης, και από την άλλη, σε περίπτωση που δεν έχουμε παράταση στα δύο αυτά μέτρα, πρέπει να ανοίξουν οι κλάδοι για να εργαστούν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, Βαγγέλη. Μπορεί να λένε όλοι τους ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά, πρέπει να ανοίξει η οικονομία, αλλά με τόσα κρούσματα και με τόσους διασωληνωμένους και με τόσους θανάτους που έχουμε κάθε μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε άνοιγμα του λιανεμπορίου, όπως λένε οι υπουργοί και όπως λένε και οι λοιμοξιολόγοι φυσικά. Mm-hmm. Αυτό το μεταφέρουν αυτή την είδηση. Επίσης, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το Μάρτιο το έχει τελειώσει ο Μάρτιος. Δεδομένο είναι αυτό. Πάμε για τον Απρίλιο, για το πρώτο 15ήμερο. Που θα είναι κλειστά, και αν γίνουν κάποιες κινήσεις για το λιανεμπόριο μετά τις 15 Απριλίου, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε και το καιρικό κομμάτι, το οποίο εδώ στη Δυτική Μακεδονία πραγματικά ακόμα έχει κρύο, παρά το γεγονός ότι καλυτερεύει ο καιρός και θα καλυτερεύσει τις επόμενες ημέρες. Αλλά είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας το κρύο, το οποίο δημιουργεί, από ό,τι φαίνεται, ευνοεί τον κορονοϊό. Μιχαλή. Άλλες συνθήκες Αθήνα, άλλες εδώ. Βεβαίως, σαφώς. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι παίρνοντες τις αποφάσεις. Πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας, να πάμε και σε μία είδηση που αφορά την αυτοδιοίκηση των Δήμων Κοζάνης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε την ανεξαρτοποίηση, Βαγγέλη, του Γιώργου Ευκολίδη, του Δημοτικού Συμβούλου της Παράταξης του Κυριάκου Μιχαηλίδη. Και από ό,τι φαίνονται οι πληροφορίες και η επιστολή του παραπέμπει στο γνωστό θέμα που είχε δημιουργηθεί και συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό στην κοινωνία της Κοζάνης, στο Μάνα Νερού. Όπως φαίνεται από η επιστολή του κυρίου Αμανατίδη, του βουλευτή του νομού Κοζάνης, από ό,τι φαίνεται η καταστροφή του δάσους Μεσκιανής θεωρείται ελίξασα, δηλαδή με την έννοια ότι δεν θα γίνει εκεί πέρα το φωτοβολταϊκό πάρκο, θα γίνει σε κάποιο άλλο σημείο, προφανώς θα ακυρωθεί αυτή η συγκεκριμένη επένδυση. Οπότε αρχίζει να ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο, Βαγγέλη, σε σχέση με την επιχειρηματική εμπλοκή αυτοδιοικητικών σε αυτό το έργο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε, παρακολουθούμε όλη την διαδικασία να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως το ζήτημα είναι ότι αρκετοί άνθρωποι που έχουν χάσει πλέον έχουν φύγει ανεξαρτοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Οι παρατάξεις είναι λειψές πλέον. Έχουν πολύ λιγότερο κόσμο σε σχέση με τους Δημοτικούς Συμβούλους. Και φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται, διαφαίνεται ότι θα σταματήσει και η συνεργασία των τριών παρατάξεων.
όπως υπάρχουν διαρροές κυρίως από τη συμπολίτευση, από δημοτικούς συμβούλους συμπολίτευσης που έθεσαν θέμα στο Λάζαρο Μαλούτα να σταματήσει αυτή η συμπόρευση των τριών παρατάξεων και να κινηθεί μόνο στο Λάζαρο Μαλούτα με την παράταξή του Ενότητα και το Δήμο Κοζάνης, αφού του επιτρέπει η νομοθεσία Θεοδωρικάκου πλέον να παρακάμψει τον Κλισθένη και να κυβερνήσει μόνη τη η παράταξη. Αυτή είναι η πληροφορία, Μιχάλη, είναι εξαιρετικά σημαντική και αλλάζει πολλά εφόσον επιβεβαιωθεί. Θα αναμένουμε να το δούμε. Πάντως την κρατάμε σαν πληροφορία από εσένα, είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο. Ναι, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021 θα ακολουθήσει αυτή η συνεργασία και μετά ο καθένας θα ακολουθήσει το δρόμο του, όπως λένε οι πληροφορίες.